Σάββα, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ήταν η καλύτερη εμφάνιση του Αστέρα σε αυτά τα play-off, αλλά φεύγει από το παιχνίδι χωρίς να έχει πάρει κάτι. Ναι, συμφωνώ. Είναι οξύμορο. Κάναμε στην καλύτερη εμφάνιση στα play-off. Δεν καταφέραμε να πάρουμε ούτε καν τον πόντο. Έτσι όμως είναι το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η μορφιά του. Συνεχίζουμε. Δεν έχουμε περιθώριο να σκεφτούμε πολλά πράγματα γιατί σε τρεις μέρες ακολουθεί το επόμενο παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε στη λεωφόρο πιο συγκεντρωμένοι και να διεκδικήσουμε και ό,τι καλύτερο. Σκέφτεστε ακόμα το εισιτήριο που οδηγεί στα προγραμματικά του Champions League? Εγώ θεωρώ σκεφτόμαστε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά για να δούμε στο τέλος. Στις 17 Μαΐου θα έχουμε καταφέρει. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι, να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους και ό,τι δυνατόν καλύτερο να το επιτύχουμε. Υπάρχουν παράπονα από τη διαιτησία, γιατί υπήρχαν διαμαρτυρίες τουλάχιστον για το πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού. Δεν είναι διαμαρτυρία να μιλήσει η διαιτησία, ούτε ότι μας έχει φνοήσει, ούτε μας έχει αδικήσει. Δεν έχω μιλήσει. Έχουμε αρμόδιες, έχουμε δίκες να μιλήσω για αυτά. Εγώ είμαι ποδοσφαιριστής, στο δικό μου κομμάτι σταματάμε σε αγωνιστικό χώρο.